Καλημέρα. Ωραία, είμαστε live. Καλημέρα σας, είμαι η Δάφνη Αντωνάκου και εκ μέρους της Demand Person Media, διοργανώτριας εταιρείας του 100% Hotel Show και της Web TV που δημιουργήθηκε για να προσφέρει εξειδικευμένο ενημερωτικό περιεχόμενο στους επαγγελματίες τουρισμού, δηλαδή το 100% Broadcasting. Σας καλωσορίζω στα 100% Hospitality Person, την εκπομπή που επιδιώκει να γνωρίσει πιο προσωπικά τα πρόσωπα πίσω από ένα brand ή ένα ιδιαίτερο έργο. Η οποιαδήποτε επιχειρηματική πτυχή φωτίζεται πάντα μέσα από την προσωπική τους ιστορία. Το Νοέμβριο του 2020, στο πλαίσιο των 100% Hotel Design Awards, συστήσαμε στο κοινό 24 τέτοια ιδιαίτερα ξενοδοχειακά έργα. Και τώρα ήρθε η ώρα, μέσα από αυτή την εκπομπή, να γνωρίσουμε καλύτερα τους εκπροσώπους των αντίστοιχων αρχιτεκτονικών γραφείων, μέσω μιας σύντομης αλλά προσωποκεντρικής συνέντευξης. Συγκεκριμένα, σήμερα η εκπομπή φιλοξενεί τρεις πολύ σημαντικούς αρχιτέκτονες, που είναι χαρά μας που τους έχουμε μαζί μας και που θα έχουμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε την επαγγελματική τους διαδρομή και τη σχεδιαστική τους φιλοσοφία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μπορείτε και εσείς να στέλνετε σχόλια και ερωτήσεις στο chat και στο Q&A. Δεν θα ήθελα όμως να σας καθυστερήσω άλλο με εισαγωγικά σχόλια, γιατί προτιμούμε να διαθέσουμε όλο τον χρόνο στους καλεσμένους μας και ανυπομονούμε να τους ακούσουμε. Επομένως, καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Καραπατάκη από το Kappa Studio, το οποίο συμμετείχε στο διαγωνισμό με το έργο Δεξαμενές Inside Hotel και κέρδισε τα βραβεία Καλύτερο Resort και Καλύτερο Δωμάτιο και Μπάνιο. Κύριε Καραμπατάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και πάλι συγχαρητήρια για την οργάνωση. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, καλωσορίζουμε τον κύριο Κωστή Κοτόρκη από Κωστής Κοτόρκης Architects, που συμμετείχε με το Thomas Boutique Hotel και κέρδισε το Special Digital Award από όσους παρακολουθούσαν την online τελετή απονομής. Γεια σας, κύριε Κοτόρκη. Καλώς ήρθατε και εσείς. Καλημέρα και από μένα και από τη Θεσσαλονίκη. Και τέλος, τον κύριο Αλέξανδρο Μασουρίδη από MT Architects, που συμμετείχε με το Athens Capital Hotel και κέρδισε το βραβείο Καλύτερο City Style Hotel. Καλώς ήρθατε, κύριε Μασουρίδη. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς. Και ξεκινάω κατευθείαν να εξοικονομήσουμε όλο τον χρόνο για τις συνεντεύξεις. Κύριε Καραμπατάκη, ξεκινάμε από εσάς. Γνωρίζουμε επιγραμματικά ότι έχετε σπουδάσει και εργαστεί κάποιο διάστημα στο Λονδίνο, πριν δημιουργήσετε μαζί με τον κύριο Κωνσταντίνο Καραμπατάκη το γραφείο Kappa Studio, καθώς και το ότι το East Living σας συμπεριέλαβε στους 10 κορυφαίους σχεδιαστές για το 2020. Θα θέλαμε όμως να μας πείτε έτσι, ποια ήταν τα στάδια της μέχρι τώρα επαγγελματικής σας διαδρομής και ποιο ξεχωρίζετε εσείς ως το πιο καθοριστικό. Το γραφείο ξεκίνησε από απλά την όρεξη του Κωνσταντίνου και εμένα να θέλουμε να σχεδιάσουμε. Όταν πρώτο ξεκινήσαμε το 2004, παρόλο που η Αθήνα είχε πάρα πολύ ανοικοδόμηση, εμείς σαν γραφείο δεν είχαμε τη δυνατότητα να βρούμε αρκετές δουλειές και αρχιτεκτονικές δουλειές. Και εκείνη την περίοδο προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες της μας και καταλήξαμε να επικεντρωνόμαστε στις ανακαινήσεις ήδη υφιστάμενων κτηρίων και περισσότερο σε interior design. Αυτό ήταν κάτι το οποίο απλά μας πήγε η αγορά εκεί και ήταν κάτι το οποίο άρχισε να μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, θεωρώντας ότι είχε αρκετό χώρο για δημιουργικότητα και ήταν και ένα πολύ καλό μάθημα για μας για να καταλάβουμε τη διαδικασία της κατασκευής, να καταλάβουμε τα υλικά, να καταλάβουμε τις δυναμικές μιας τέτοιας διαδικασίας σχεδιασμού και υλοποίησης. Και μέσα από αυτά τα πρώτα χρόνια θεωρώ ότι μπήκανε πολύ βασικές έτσι, δομικές διαδικασίες στο γραφείο και στον τρόπο με τον που δουλεύαμε. Μέσα από αυτά τα πιο μικρής κλίμακας έργα ανακαίνησης. Και αυτό μας έδωσε δύο πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία ακόμα έχουμε στο γραφείο. Το ένα είναι την αίσθηση ότι είναι σημαντικό να σκέφτεσαι
όχι απλά να κάνεις κάτι για να το κάνεις, αλλά μήπως αν έχει ήδη γίνει, μήπως να το διατηρήσεις. Μια αίσθηση οικονομίας γενικά, η οποία συνήθως σαν αρχιτέκτονες έχεις την όρεξη να δημιουργήσεις, την όρεξη να φτιάξεις ένα καινούριο κτίριο. Και αυτή μας η εμπειρία των πρώτων χρόνων μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε μια ομορφιά στο να μην είναι απαραίτητο να θέλουμε και να θέτουμε πάντα σαν αφετηρία υποχρεωτική ότι πρέπει να δημιουργήσουμε κάτι νέο, αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε κάτι το οποίο ήδη υπάρχει και να το κάνουμε, να το ξαναφέρουμε ζωή. Το δεύτερο κομμάτι ήταν το ενδιαφέρον στη λεπτομέρεια, ειδικά στη μικρότερη κλίμακα του interior design και του product design. Μας δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψουμε αρκετά στη μικρότερη κλίμακα, στην κλίμακα του product design, να μάθουμε καλά τα υλικά, την τεχνολογία των υλικών και τη συνδεσμολογία. Και όπως το γραφείο άρχισε να εξελίσσεται και να μεγαλώνει σε κλίμακα και τα έργα του να μεγαλώνει σε κλίμακα, θεωρώ ότι το γραφείο έχει φέρει μαζί του αυτή την όρεξη της μικρής κλίμακας και πριν από μερικά χρόνια όταν κληθήκαμε να συμμετέχουμε σε ένα έργο το οποίο είναι 20.000 τετραγωνικά κτισμένα, ο developer μας ρώτησε αν πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα επεξέλθουμε σε ένα τόσο μεγάλο έργο και η απάντησή μας ήταν ότι αυτό δεν είναι ένα μεγάλο έργο, είναι πολλά μικρά. Και κάπως έτσι βλέπουμε τα έργα μας, τα βλέπουμε ακόμα στη μικρή κλίμακα, με την ευκρίνεια του product design και με την όρεξη να έχουν λυθεί στη λεπτομέρειά τους. Πολύ ωραία. Αναφέρετε και στο site σας ότι στα έργα σας χρησιμοποιείτε ελάχιστους πόρους και συνεργάζεστε με τα φυσικά στοιχεία για να δημιουργήσετε άνεση που είναι φυσικά πολυτελής. Καθώς ο κόσμος στρέφεται όλο και περισσότερο, φανώς στο sustainability και το zero waste, αφετέρου όσον αφορά τον κλάδο της ξενοδοχείας, στον ιδιαίτερο σχεδιασμό και τη μοναδική εμπειρία. Πώς πιστεύετε εσείς ότι μπορούν αυτές οι δύο τάσεις να συνδυαστούν ή ενδεχομένως να βοηθήσει κιόλας η μία στην εφαρμογή της άλλης? Νομίζω ότι η έννοια του sustainability για μας ξεκινάει με το να μην χρειάζεσαι πολλά πράγματα. Από την αρχή, αν πεις ότι χρειάζομαι πολλά πράγματα και αυτά θέλω να τα κάνω με ένα sustainable τρόπο, αμέσως καταναλώνεις πολύ δύναμη, πολύ ενέργεια και πολλά resources για να μπορείς να έχεις αυτά τα πολλά πράγματα. Χρειάζοντας λιγότερα πράγματα, με το να χρειάζεσαι λιγότερα πράγματα, αμέσως υπάρχει μια οικονομία σε αυτό. Οπότε πάντα ξεκινάμε σε ένα έργο, όχι με μια πράσινη σημαία λέγοντας ότι αυτό είναι ένα sustainability έργο ή προσπαθώντας να αποσπάσουμε κάποιο είδους approval από κάποιο οργανισμό sustainability διαδικασία, αλλά προσπαθούμε να σκεφτούμε πώς μπορούμε να κάνουμε λιγότερα, πώς μπορούμε να μεταφέρουμε λιγότερα υλικά, πώς μπορούμε να βγάλουμε λιγότερα υλικά από το οικόπεδο ή από το υφιστάμενο κτίριο. Και συγκεκριμένα στο έργο Δεξαμενές ήταν και ο ουσιαστικός στόχος μας να διατηρήσουμε όσο περισσότερα πράγματα γίνεται από το υφιστάμενο κτίσμα χωρίς να σκεφτούμε τι χρειάζεται, αλλά τι δεν χρειάζεται να κάνουμε. Και αυτό ήταν και το βασικό. Σίγουρα, σαν δημιουργικοί αρχιτέκτονες, μας αρέσει να πούμε κι εμείς τη δικιά μας ιστορία, να εξηγήσουμε πώς βλέπουμε εμείς αυτό τον τόπο, αυτό το μέρος, αυτό το κτίριο ή το οικόπεδο. Και μέσα σε αυτό σίγουρα πρέπει να παραχθεί κάτι. Στην παραγωγή του αυτή πάντα προσπαθούμε πάλι να σκεφτόμαστε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο υλικό, π.χ. στην εξκαφή βγάζοντας μια πέτρα, να χρησιμοποιήσει την πέτρα από το οικόπεδο ή αν υπάρχει ένα υφιστάμενο κτίριο και έχει κάποια σειρά από πράγματα μέσα, αν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Ενές, ήμασταν πολύ τυχεροί. Ήταν ένα απίστευτο κτίριο με πανέμορφα υλικά, τα οποία ό,τι και να έπαιρνες, ήταν κρίμα να το πετάξεις. Οπότε με το που κόβαμε με την αδιατάραχτη κοπή κάτι, το βάζαμε κάτω και γινόταν ένα πάτημα ή ένα τραπέζι. Ή βάζαμε με τα καρότα που βγάζαμε για να περάσουν οι αεραγωγοί, αμέσως γινόντουσαν side tables. Οπότε ήταν τόσο όμορφα όλα. Είναι σαν να έχεις ένα πανέμορφο οικόπεδο, το οποίο έχει δέντρα και ριάκι. Λες, OK, τι μπορώ να μην κάνω για να μην χαλάσω τα δέντρα και το ριάκι. Σωστό. Και πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία, φαντάζομαι, για εσάς. Ήταν πραγματικά.
Διάβασα και μια ενδιαφέρουσα δήλωσή σας, ότι δηλαδή πιστεύετε πως το 2021 οι άνθρωποι θα αρχίσουν να ταξιδεύουν όταν εκείνοι θέλουν. Και αυτό θα δώσει μια εξαιρετική ευκαιρία στους σχεδιαστές να σχεδιάζουν χώρους για ανθρώπους που θέλουν να βρίσκονται εκεί. Και μου έκανε πολύ εντύπωση, για να είμαι ειλικρινής, αυτή η άποψη. Θα θέλατε να μας την αναλύσετε έτσι λίγο περισσότερο? Πριν αρχίσουν οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας, εγώ ταξίδευα περίπου μία φορά την εβδομάδα σε κάποιο προορισμό, κυρίως εκτός Ελλάδος. Τα έργα του γραφείου, αρκετά από αυτά, βρίσκονται σε περιοχές εκτός Ελλάδος, οπότε πρέπει να είμαι σε κάποιο αεροπλάνο και να πάω κάπου. Και παρόλο που μου αρέσει πάρα πολύ το ταξίδι και με γεμίζει και σαν δημιουργικό άτομο, αλλά και σαν άνθρωπο, γίνεται... You're getting saturated. Τελικά κάποια στιγμή απλά είναι παραπάνω από ό,τι μπορείς να απορροφήσεις. Με τις περιορισμούς, νομίζω ότι οι δυσκολίες που υπάρχουν πλέον στο να ταξιδέψει κάποιος, ίσως βάζουν όλους σε μία σκέψη ότι για να ταξιδέψεις πρέπει να υπάρχει ουσιαστική ανάγκη. Μερικές από αυτές τις ανάγκες είναι ανάγκες ζωής, αλλά υπάρχουν και άλλες ανάγκες οι οποίες είναι ευχάριστες, να θέλεις να ταξιδέψεις. Ειδικά στο θέμα του τουρισμού, νομίζω ότι ο ταξιδιώτης, ο τουρίστας πλέον, θα σκεφτεί ότι θέλει πάρα πολύ να πάει σε ένα μέρος, όχι διότι πρέπει, διότι του έχουν πει, διότι τον έχουν βομβαρδίσει με κάποια τουριστική καμπάνια, απλά θέλει να πάει να δει τις πυραμίδες ή θέλει να πάει να μπει μέσα σε μια απίστευτη θάλασσα με γαλανά νερά ή να γευτεί ένα ψωμί το οποίο το φτιάχνει ένας φούρνος κάπου στις Κυκλάδες, ή να δείξει στην κόρη του ή στο γιο του κάτι από τα μέρη τα οποία θέλει να τα έχει σαν ανάμνηση. Αυτή η θέληση νομίζω ότι μας δίνει εμάς τους σχεδιαστές μια απίστευτη ευκαιρία. Ότι ο άνθρωπος τελικά που θα βρεθεί σε αυτόν τον χώρο που έχουμε κληθεί να σχεδιάσουμε, η κόρη μου... No, my love, not right now, sorry. Όχι, αγάπη, όχι τώρα... Όχι τώρα, αγάπη, όχι τώρα. Θα το κάνω, μιλάω στο τηλέφωνο, αγάπη. Μετά, αγάπη. Η κόρη μου λέει την αλφάβητο, με συγχωρείτε. Ήτα, θήτα, γιώτα. Homeschooling. Η κόρη μου ήθελε. Ναι, αυτό που λέμε συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές. Πραγματικά. Οπότε, δεν είχα κλειδώσει την πόρτα, έκανα λάθος. με συγχωρείτε γι' αυτό. Οπότε, θεωρώ ότι μας δίνεται σαν δημιουργούς μια απίστευτη ευκαιρία στο να καλούμαστε πλέον να σχεδιάσουμε ένα μέρος για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν πάρα πολύ να βρίσκονται εκεί. Όχι να μοιάζει με κάτι άλλο ή να προσπαθούμε να αντιγράψουμε τον δίπλα ή τον παραδίπλα, αλλά κάτι που είναι μοναδικό, κάτι που είναι ριζωμένο στον τόπο, διότι ο άλλος έχει σηκωθεί, έχει περάσει από όλες τις διαδικασίες να μπει σε ένα αεροπλάνο, να πάει με την οικογένειά του κάπου. Και νομίζω ότι υπάρχει αυτή η απίστευτη ευθύνη ότι αυτό που του δίνεις τελικά πρέπει να είναι πραγματικό, πρέπει να είναι του τόπου και πρέπει να έχει και μια έντονη εμπειρία. Και για μένα αυτό είναι μια φοβερά ενδιαφέρουσα εντολή. Με κάνει σαν δημιουργό να αισθάνομαι πολύ υπερήφανος όταν τελικά κάποιος μπει σε όλη τη διαδικασία για να πάει σε ένα μέρος το οποίο έχουμε κληθεί και έχουμε συμμετέχει στο να το δημιουργήσουμε, και μια απίστευτη ευθύνη. Οπότε νομίζω ότι σαν δημιουργοί έχουμε μια φοβερή ευκαιρία μπροστά μας να δημιουργούμε μέρη τα οποία είναι ριζωμένα στον τόπο, τα οποία έχουν original εμπειρίες και να είναι παραπάνω από αρχιτεκτονική. Δεν νομίζω ότι πρέπει σαν αρχιτέκτονες και σαν σχεδιαστές να σκεφτόμαστε μόνο το κτίριο σαν το τόπο προσκλήσης, αλλά το μέρος. Και αυτό σίγουρα είτε να γίνεται από τους ίδιους, είτε να ανοίγουμε αυτή την συζήτηση με μια διεπιστημονική ομάδα, έτσι ώστε να έχει πολλαπλά layers αυτή η εμπειρία και να μην φοβόμαστε να βάλουμε εισάξια τη μυρωδιά ενός ψωμιού φρεσκοψημένο από έναν ωραίο ξυλόφουρνο με την ομορφιά μιας κολώνας. Πολύ σωστό. Κύριε Καραβατάκη, η υπογραφή σας βρίσκεται σε πολλά και διαφορετικών ειδών έργα.
ξενοδοχεία, βίλες, καταστήματα, γραφεία, διαμερίσματα, το αεροδρόμιο της Μυκόνου πρόσφατα και στην Ελλάδα αλλά και σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. Φυσικά το κάθε λίγο έχει τις δικές του ανάγκες και όσο μιλάμε και για διαφορετικές χώρες, σίγουρα ενδιαφέρουν και ως προς το στυλ. Θα λέγατε όμως ότι υπάρχει κάποιο συνδετικό κρίκο ανάμεσά του, δηλαδή κάποιο στοιχείο που χρησιμοποιείται σε όλα και αποτελεί τη δική σας σχεδιαστική υπογραφή. Προσπαθούμε να μην ξεκινάμε κανένα έργο έχοντας έναν αισθητικό αυτοσκοπό, θεωρώντας ότι αυτό πολλές φορές είναι κάτι που σε περιορίζει από το να κάνεις μία πρόταση η οποία να ταιριάζει για το μέρος στο οποίο καλείσαι να σχεδιάσεις και για αυτούς που καλείσαι να σχεδιάσεις. Οπότε προσπαθούμε πάντα να περιορίσουμε όσο γίνεται αυτό το vision, το οποίο όλοι μας φαντάζομαι ότι κλείνοντας τα μάτια κάτι σκέφτεσαι έτσι αυθόρμητα, αλλά προσπαθούμε πραγματικά αυτό να το βάλουμε στην άκρη και να προσπαθήσουμε να εξερευνήσουμε το κάθε μέρος και το κάθε πρόγραμμα όσο πιο στο βάθος του γίνεται, να δούμε το κτηριολογικό πέρα από την αναγκαιότητα του κτηρίου και να το δούμε στην ανάγκη της εμπειρίας, οπότε το κτηριολογικό μας πρόγραμμα μοιάζει πιο πολύ με πρόγραμμα εμπειρίας και λιγότερο με ανάγκες τετραγωνικών και χώρων ή υπολοδομικών όρων. Και μέσα από αυτό να αποκτήσουμε μια γνώμη. Να αποκτήσουμε μια γνώμη για αυτό το οποίο μπαίνει εδώ. Άρα το τι και το πού, να έχουμε κι εμείς μια γνώμη, αν είναι μεγάλο, μικρό, χωράει, δεν χωράει, πρέπει να κρυφτεί, πρέπει να είναι εμφανές. Και όλα αυτά αρχίζουν για μας να δημιουργούν αυτό την ταυτότητα της πρότασής μας και προσπαθούμε αυτή η ταυτότητα να είναι η σωστή για το μέρος και για το πρόγραμμα. Σίγουρα σαν αρχιτέκτονες οι οποίοι καλούμαστε να δουλέψουμε πολύ σε μέρη τα οποία έχουν καλό κλίμα, τα κτίρια μας συνήθως είναι πιο ξεδιπλωμένα, είναι πιο ανοιχτά προς τα καιρικά φαινόμενα και προσπαθούν να ενωθούν με το περιβάλλον. Είμαστε πολύ τυχεροί και καλούμαστε συνέχεια να δουλέψουμε σε πανέμορφα μέρη σε αυτόν τον πλανήτη. Σε μια πανέμορφη παραλία, σε ένα πολύ όμορφο βουνό, σε μια φοβερή κοιλάδα. Το οποίο έχει και ένα φοβιστικό κομμάτι όταν πηγαίνεις και είναι ήδη όμορφο, λες, okay, εγώ τι να κάνω τώρα εδώ. Και μια ευθύνη που έρχεται με αυτό. Αλλά σημαντικό για μας είναι ότι το κτίριο θέλει να ενωθεί με αυτό το τοπίο. Θέλει να μοιραστεί την ομορφιά του και να μην την αποκόψει και αλαζονικά να πει ότι θα είμαι όμορφο μόνο μου και αυτόνομο, αλλά να ανοίξει. Οπότε αρκετά θεωρώ από τα έργα μας προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Προσπαθούν να φέρουν τον αέρα, τον ήλιο, είτε αυτούς είτε φιλτραρισμένο και επίσης να ανοίξουν τους τοίχους τους και τα χέρια τους και τις πέργολές τους και να δημιουργήσουν αυτό τον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ του μέσα με του έξω, που πολυοδομικά ίσως λέγεται πέργολα ή ημιπαίθριος, και εύστοχα υπάρχουν αυτοί οι όροι στον πολυοδομικό κανονισμό τον ελληνικό και δεν υπάρχουν αντίθετα σε άλλους πολυοδομικούς κανονισμούς. Και πιστεύω ότι είναι αρκετά σημαντικό ότι αυτό είναι το Goldilocks moment της ελληνικής αρχιτεκτονικής, μεταξύ του μέσα και του έξω, είναι αυτός ο ενδιάμεσος χώρος που είναι το μέρος που θέλεις να είσαι. Και προσπαθούμε πάρα πολύ να σχεδιάζουμε πρώτα αυτό και μετά τα γύρω. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας έχει δώσει μια ξεδιπλωμένη αρχιτεκτονική. Καλύφθηκα εγώ προσωπικά. Θα ήθελα τώρα, ολοκληρώνοντας, να κάνουμε την ερώτηση που παραδοσιακά κάνουμε στους καλεσμένους μας αυτής της εκπομπής. Ποιο είναι το επίτευγμα για το οποίο αισθάνεστε υπερήφανος από τη μέχρι τώρα πορεία σας και ποιο εκείνο που θα θέλατε να κάνετε διαφορετικά αν ξεκινούσατε από την αρχή? Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για το σχεδιασμό του γραφείου μας και δεν εννοώ του κτηρίου, αλλά της εταιρείας, του εργαλείου αυτού, το οποίο εμείς χρησιμοποιούμε για να παράξουμε αρχιτεκτονική. Το κάθε έργο είναι για μας ένα πολύ αξιόλογο επίτευγμα και κάτι το οποίο είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, αλλά αν έπρεπε να διαλέξω ένα πράγμα που έχω σχεδιάσει και είμαι πιο περήφανος από τα υπόλοιπα, είναι
την ίδια τη δομή της εταιρείας μας, την ομάδα που έχουμε καταφέρει να έχουμε σαν Kappa Studio. Σίγουρα χωρίς αυτή την ομάδα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτά τα έργα. Είμαστε αυτή τη στιγμή 66 άτομα, τα οποία όλα έχουν απίστευτο ταλέντο και απίστευτη όρεξη. Και τελικά αυτό το οποίο εμένα με κάνει πιο υπερήφανο είναι να μπορώ να αντιλαμβάνομαι αυτή την πολυπλοκότητα αυτού του εργαλείου και τις δυνατότητες του. Και όσον αφορά το μέλλον, ποια είναι τα επαγγελματικά σας σχέδια? Το μέλλον είναι εδώ. Το μέλλον είναι τώρα. Είμαστε συνέχεια σε μία εντροπία σαν γραφείο. Μας αρέσει να προσπαθούμε να μαθαίνουμε καινούριες τεχνικές, να ταξιδεύουμε σε νέους προορισμούς, να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να δουλέψουμε σε άλλες τυπολογίες. Σαν γραφείο αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε σε μία σειρά από έργα, τα οποία είναι διαφορετικής κλίμακας, διαφορετικού τόπου και διαφορετικής τυπολογίας. Οπότε δεν έχω κάτι το οποίο είναι σαν επόμενο βήμα, αλλά σαν πολλά επόμενα βήματα. Μ' αρέσει και σαν άτομο αυτή η πολυπλοκότητα, λίγο σαν σαρανταποδαρούσα. Πολύ ενδιαφέρον και χαιρόμαστε. Γι' αυτό περιμένουμε να ενημερωθούμε έτσι και για τα επόμενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν περάσουμε στον κύριο Κοτόρκη, θα ήθελα να καλωσορίσω επίσημα και τον κύριο Αντωνάκο, ο οποίος συμμετέχει πάντα στις εκπομπές μας, έτσι με ρωτήσεις, με σχόλια. Κύριε Αντωνάκο, θα θέλατε να σχολιάσετε κάτι? Όπως είπαμε και από την αρχή, επειδή θέλουμε σήμερα να δώσουμε το χρόνο όσο γίνεται στους καλεσμένους μας, έχουμε τρεις καλεσμένους σήμερα και είναι και πολύ τιμητικό που τους έχουμε. Οπότε δεν θέλω να πάρω εγώ ούτε. Γι' αυτό παραλείψαμε και τα εισαγωγικά μου σχόλια. Ήθελα να πω απλά ότι μου έκανε σημαντική εντύπωση κάποια πράγματα από αυτά που είπες, Δημήτρη. Μου άρεσε η κατάτμιση του μεγάλου έργου σε πολλά μικρά, άρα η αξία της μικρής κλιμακάς, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως επίσης θεωρώ και, δηλαδή αν θα ήθελα να σταχυολογήσω από αυτά που είπες, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που αντιμετωπίζετε την ένταξη του κτηρίου στη φύση και όχι την αλαζονική επιβολή του κτηρίου στη φύση. Πράγμα που μερικές φορές το βλέπουμε και είναι και πολύ ενοχλητικό και ακόμη και στην ξενοδοχεία. Εγώ θα ήθελα καταρχάς να πω ότι για να μην είμαστε τρεις άνθρωποι που μιλούν, αλλά μια παρέα, ακόμη και οι άλλοι παρευρισκόμενοι, όταν θέλουν να ρωτήσουν κάτι ή να πούν σε όποιον μιλάει ή μίλησε, είναι ευπρόσδεκτο αυτό, έτσι. Άρα είναι σημαντικό να το κάνουμε. Να πω επίσης, να κάνω ένα σχόλιο, ότι η εκπομπή λέγεται Person, άρα θέλουμε να παρουσιάσουμε τις προσωπικές στιγμές, και για μένα ήταν πολύ γλυκιά στιγμή η στιγμή του Δημήτρη με την κόρη του και ο τρόπος που το διαχειρίστηκε, τέλειο, σούπερ, πραγματικά. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή μίλησες για υλικά, κατά πόσο ως ομάδα σας αρέσει να πειραματίζεστε με νέα υλικά και αν αυτό το κάνετε, με ποια διαδικασία συμβαίνει? Ευχαριστώ, Δημήτρη, για την ερώτηση. Η υλικότητα είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ σαν γραφείο. Έχοντας κάθε έργο το objective να πειραματιστούμε με το σωστό υλικό και το υλικό το οποίο είναι για αυτόν τον τόπο, πάντα βρισκόμαστε σε πειραματισμούς, διότι βρήκαμε μια νέα πέτρα, διότι είμαστε σε ένα αστικό περιβάλλον και θέλουμε να ταυτιστούμε με την ιστορία του μέρους. Οπότε πάντα πειραματιζόμαστε, όχι απαραίτητα με νέα υλικά. Μερικές φορές είναι νέα, μερικές είναι παλιά, μερικές φορές είναι κάτι το οποίο απλά έχουμε βρει και προσπαθούμε να δούμε πώς θα το διατηρήσουμε. Και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να μάθουμε όσα μπορούμε να μάθουμε εγκυκλοπαιδικά, το οποίο γίνεται είτε με research ή με ραντεβού με ειδικούς οι οποίοι γνωρίζουν κάποιο συγκεκριμένο υλικό. Και μετά αρχίζουμε τα mock-ups. Πιστεύουμε πάρα πολύ στο mock-up, διότι το research μπορεί να μάθεις αυτά που έχουν ήδη γίνει από κάποιο υλικό και με την ενασχόλησή σου με το υλικό μπορείς να αρχίσεις να φαντάζεσαι και άλλους τρόπους εφαρμογής του. Είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα όταν μπορείς να πάρεις έτσι μια τεχνική που συνήθως
παράγει κάποιο αποτέλεσμα και τελικά αν πας λίγο πιο δεξιά ή λίγο πιο αριστερά, αυτή η μικρή συνιστόσα, η αλλαγή να σε πάει σε ένα πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα. Οπότε πειραματιζόμαστε πολύ με mockups, είτε στο οικόπεδο ή κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή ακόμα και στο γραφείο, όπου σε μικρότερη κλίμακα έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε με διάφορα υλικά και να καταλάβουμε πώς θα μπορούσαν είτε να συνδεθούν ή να δημιουργήσουν κάποιο σύστημα. Ιδιαίτερα τα υλικά όπως είναι η πέτρα, επειδή έχουμε βρεθεί σε αρκετά μας έργα να δουλεύουμε σε ένα οικόπεδο στο οποίο πρέπει να σκάψεις, και στην Ελλάδα σε πολλά από τα μέρη που έχουμε κληθεί να συμμετέχουμε σε έργα σκάβοντας βρίσκουμε πέτρα, που αυτό μπορεί κάποιος να το πει είναι καλό ή κακό, πάντα βρισκόμαστε με ένα μεγάλο όγκο τον οποίο θέλουμε να τον αξιοποιήσουμε. Οπότε έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πώς μπορείς να κάνεις την πέτρα να κάνει διάφορα πράγματα, είτε να τη δαμάσεις ή να την αφήσεις όπως είναι. Και μας έχει απασχολήσει αρκετά στο γραφείο και το χτίσιμο σε μεγάλη κλίμακα, αλλά και η χρησιμότητα της πέτρας στο κομμάτι του αντικειμένου. Και είναι κάτι το οποίο και προσωπικά νομίζω ότι έχω αρχίσει να έχω μια ιδιαίτερη αγάπη για αυτό το υλικό. Προσωπικά θα είχα πολλά να ρωτήσω, αλλά δεν θέλω ούτε να περιμένουν οι επόμενοι, ούτε να παίρνω χρόνο. Επιφυλασσόμαστε για το μέλλον και να ξανακάνουμε κουβέντες. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη, και πάλι ευχαριστώ για τις ωραίες ερωτήσεις. Εμείς για τις απαντήσεις. Και συνεχίζουμε. Κύριε Κοτόρκη, έχετε μια μακρά παρουσία στον χώρο της αρχιτεκτονικής, είτε ως εργαζόμενος σε αρχιτεκτονικά γραφεία, είτε ως επικεφαλής της εταιρείας Κωστής Κοτόρκης Architects. Θα θέλαμε να μας περιγράψετε και εσείς τα βήματα που ακολούθησε η καριέρα σας μέχρι σήμερα και να μας αναφέρετε έτσι κάποιο έργο το οποίο θεωρείτε ότι είναι αυτό που ξεχωρίζει ανάμεσα στα άλλα που έχετε δημιουργήσει. Ναι. Η δικιά μας πορεία, η επαγγελματική, ξεκινάει στα χρόνια των σπουδών στο Πανεπιστήμιο, όπου τότε βρεθήκαμε κοντά στο γραφείο του Γιώργου του Τριανταφυλλίδη, του καθηγητή στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Βόλου, ο οποίος σήμερα δεν βρίσκεται μαζί μας. Αυτή η διαδικασία ήταν, νομίζω, πάρα πολύ καθοριστική. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία για έναν τρόπο σχεδόν ασκητικό από την πλευρά του στη διάρκεια της αναζήτησης της αρχιτεκτονικής του ετοιμιγορίας. Νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία, εκείνα τα χρόνια και λίγα χρόνια μετά το τέλος των σπουδών που βρεθήκαμε κοντά του, ήταν κάτι που έδωσε, νομίζω, νόημα στην ουσία και χαρακτήρισε εξαιρετικά το λόγο για τον οποίο στη συνέχεια θα ήθελα να βρίσκομαι στη θέση του αρχιτέκτου. Μετά από αυτό βρεθήκαμε σε μία σειρά από συνεργασίες με συναδέλφους σε διάφορα σχήματα. Αυτή ήταν μία περίοδος με χαρακτήρα ιδιαίτερα δημιουργικό, με δοκιμές, πειραματισμούς. Εκεί πέρα, ας πούμε, σιγά σιγά υπήρχαν περιθώρια για να αναζητήσει κανείς περισσότερα προσωπικά πράγματα. Και τα τελευταία τώρα 10 χρόνια είμαστε κάτω από αυτή την επωνυμία, μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι στην πραγματικότητα μοιραζόμαστε κοινά ενδιαφέροντα και κοινές έγνοιες για την αρχιτεκτονική γενικά. Τώρα, όσον αφορά για το αν θα ξεχώριζα ένα έργο, το κλισέ νομίζω λέει ότι όλα είναι παιδιά μου. Και άμα το καλοσκεφτεί κανείς, έχει και μια δόση αλήθεια σε αυτό, φυσικά, για όλους μας. Σίγουρα υπάρχουν δουλειές οι οποίες ολοκληρώνονται με μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποίησης και μεγαλύτερο ποσοστό ευστοχίας, ενδεχομένως, για διάφορους λόγους. Νομίζω ότι όλες αυτές οι δουλειές είναι αυτές για τις οποίες νοσταλγούμε και μετά από πολύ καιρό το χρόνο που περάσαμε μαζί τους. Επίσης, είναι ίσως και οι δουλειές που κατέληξαν με μια ιδιότυπη... με ένα ιδιότυπο αίσθημα παράπονου στο τέλος τους, το οποίο παράπονο έχει να κάνει με το ότι ξαφνικά βρεθήκαμε αποκομμένοι από αυτές τις δουλειές όταν αυτές ολοκληρώθηκαν. Ξέρετε, στα επαγγελματικά project προφανώς μπορείς πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο τακτικά να βρεθείς ξανά κοντά τους. Αυτό κυρίως μπορεί να συμβαίνει και το έχουμε νιώσει, ας πούμε, και νομίζω ότι είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό το οποίο καταγράφεται μέσα μου, σε πιο ιδιωτικές δουλειές, σε κατοικίες για παράδειγμα, στις οποίες κάποια στιγμή πολύ φυσικά οι άνθρωποι παίρνουν τα κλειδιά, κλείνουν την πόρτα πίσω τους και εσύ μένεις απ' έξω
Και αναρωτιέσαι γιατί είμαι τώρα απ' έξω, ενώ ήταν και δικό μου αυτό. Νομίζω ότι όλες αυτές τις δουλειές είναι ξεχωριστές. Σίγουρα. Τι θα λέγατε ότι αποτελεί την αρχιτεκτονική σας γραφή? Ίσως η χρήση του άσπρου χρώματος που έχω παρατηρήσει ότι είναι ένα κοινό στοιχείο σε κάποια έργα σας, θα μπορούσε αυτό να χαρακτηριστεί έτσι σαν trademark? Ναι, αυτό με το άσπρο χρώμα η αλήθεια είναι ότι δεν θα το μπορούσα να το επισημάνω. Τώρα που το λέτε και γύρω μου που κοιτάω, μάλλον είναι αλήθεια, είναι γεγονός. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια γιατί συμβαίνει αυτό, τουλάχιστον δεν το έχω συνοψίσει μέχρι στιγμής. Υποψιάζομαι ότι υπάρχει μια γενικότερη αιμονή αρχιτεκτονική με το λευκό και έχει λόγους να συμβαίνει αυτό. Για μας είναι αλήθεια ότι είναι στην ουσία η δημιουργία ενός καμβά σε ένα πρώτο επίπεδο, δηλαδή είναι ένας καθαρός καμβάς για να μπορέσει να περιγραφεί μια σύνθεση μπροστά του, να εξελιχθεί μια ιστορία σχεδιαστική, και σίγουρα είναι και μια δυνατότητα να μπορέσει να αναδειχθεί η προσπάθεια για κάποια για τη σχεδιαστική ευκρίνεια, δηλαδή για την καθαρότητα, νομίζω. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Και συμβαίνει, ας πούμε, με τη χρήση του λευκού, είναι οι σκιές καθαρές, είναι οι ακμές αιχμηρές, και όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, μπορεί να εξυπηρετεί αυτή την ευκρίνεια, την αίσθηση της καθαρότητας. Τώρα, όσον αφορά για τη γραφή, δεν ξέρω αν θα ήταν γραφή. Αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι υπάρχει μια έγνοια σταθερή. Η έγνοια αυτή είναι η έγνοια για μια εσωτερική συνέπεια, σχεδιαστική συνέπεια σε κάθε πράγμα που παράγεται από το γραφείο μας. Δηλαδή, να μπορεί κανείς να αναγνωρίζει ότι αυτό το πράγμα ξεκινάει και ολοκληρώνεται και όλα τα πράγματα μοιάζουν συνδεδεμένα με κάποιον τρόπο μεταξύ τους, και αυτό είναι ευκρινές και τίμιο, ας πούμε, όσο μπορεί. Πολύ σημαντικό αυτό, όντως. Συγκεκριμένα στο Thomae's Boutique Hotel έχετε διαμορφώσει 10 διαφορετικά δωμάτια. Και μάλιστα σε κάποια από αυτά χρησιμοποιήσατε και μία φράση, έναν στίχο, για να ολοκληρώσετε το μοναδικό στυλ του κάθε δωματίου. Τι είναι αυτό που σας εμπνέει και σας δίνει το ένασμα για το σχεδιασμό ενός δωματίου ή και ενός ξενοδοχείου στο σύνολό του? Και πώς δημιουργήθηκε η ιδέα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, την ενσωμάτωση αυτών των φράσεων στο σχεδιασμό? Στο Θωμαΐς είναι αλήθεια ότι αυτός ήταν ο στόχος, δηλαδή δημιουργήθηκαν 10 ξεχωριστά δωμάτια. Ο στόχος ήταν η ξεχωριστή τους ταυτότητα, η καθαρή ξεχωριστή τους ταυτότητα. Τώρα αυτό προφανώς είχε από εκεί και πέρα και τη μέρημνα να υπάρχει μια εσωτερική συνοχή. Θα έπρεπε όλα αυτά τα πράγματα, όσο ξεχωριστά κι αν είναι, να φαίνεται και να λειτουργούν ουσιαστικά σαν, ας πούμε, μια οικογένεια, σαν μια συλλογή. Είναι κάπως, τουλάχιστον στο επίπεδο του δωματίου, έτσι, είναι κάπως σαν 10 διαφορετικά ξενοδοχεία στην πραγματικότητα, κάτω από μια ευρύτερη συλλογή. Τώρα, η εκκίνηση του σχεδιασμού, ας πούμε, για ένα δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, θα έλεγα ότι μερικές φορές είναι μέχρι και τρομακτική για μας. Φαντάζεστε ότι μετά, ας πούμε, αυτά τα 10, και μετά από 20, μετά από 30, μετά από 40, 50, δεν ξέρω πόσα, ξαφνικά βρίσκεται κάποιος αντιμέτωπος με σχεδόν το απόλυτα πανομοιότυπο ζητούμενο. Είναι ένα δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Πάντα θέλει να έχει ξεχωριστή ταυτότητα. Θέλει να εξυπηρετήσει τις ίδιες βασικές λειτουργίες. Θέλει να μπορεί να είναι ευπούλητο. Να μπορεί να ικανοποιεί μια μερίδα σοβαρή ανθρώπων πέρα από προσωπικές επιλογές στιλιστικές. Είναι, ας πούμε, μπροστά μας ξανά 25, 30, 35 τετραγωνικά και πρέπει να βάλουμε μέσα την ίδια ακριβώς χρήση. Και τότε, ας πούμε, αναρωτιέται κανείς πού πουλάνε αυτή την καινούργια ιδέα, ας πούμε. Εντάξει, στην πραγματικότητα, βέβαια, αυτή η καινούργια ιδέα είναι μια σύνθεση διαφόρων παραμέτρων, τις οποίες επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε φορά για να συνδεθεί αυτό το πράγμα. Οι παράμετροι αυτοί τώρα για την αφεντηρία τους είναι πολλές, όπως φαντάζεστε. Είναι, ας πούμε, σίγουρα ο τόπος, σίγουρα, που συνομιλείς μαζί του. Είναι μερικές φορές ένα υπάρχον κτίσμα, το οποίο έχει χαρακτηριστικά και παίζουν το ρόλο τους. Είναι η επικείμενη επικαιρότητα. Αυτό είναι για μας κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη κάθε φορά που ξεκινάμε να σχεδιάσουμε ένα καινούριο ξενοδοχείο.
Τι εννοώ με αυτό? Υπάρχει, ας πούμε, στον χώρο του σχεδιασμού διεθνώς, υπάρχουν πάντοτε ζυμώσεις. Υπάρχουν καινούργια πράγματα που αναζητούνται, καλλιεργούνται, επεξεργάζονται. Αυτά τα πράγματα νιώθουμε, ας πούμε, ότι οφείλουμε να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που ανατέλει διεθνώς όσον αφορά αυτές τις ζυμώσεις και όσον αφορά την επικείμενη επικαιρότητα. Γιατί κάτι που έχει ανατείλει και έχει φτάσει, ας πούμε, έχει κάνει την πρώτη πορεία και έχει φτάσει ψηλά, δεν είναι αρκετό για ένα καινούριο ξενοδοχείο. Ένα καινούριο ξενοδοχείο είναι μια επιχείρηση, θα πρέπει να μπορεί να πουλάει το προϊόν της μετά από χρόνια. Δεν είναι ικανοποιητικό να είναι αυτό, ας πούμε, το οποίο σήμερα στα μάτια όλων των λιγότερο ή περισσότερο υποψίαστων πελατών είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή έννοια, δηλαδή αυτή η επικείμενη επικαιρότητα για την οποία απασχίζουμε, ας πούμε, να την αναζητούμε με διάφορους τρόπους. Είναι επίσης και ο προσωπικός ενθουσιασμός του πελάτη. Πίσω από κάθε ξενοδοχείο υπάρχει πάντοτε ένας άνθρωπος, μια ομάδα ανθρώπων. Έχουμε καταλήξει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι αυτοί οι άνθρωποι ενθουσιασμένοι με το σχεδιαστικό προϊόν που θα πάρουν στα χέρια τους. Οπότε θα πρέπει να γίνει εκτός από επαγγελματικό να υπάρχει και κάτι προσωπικό μέσα σε αυτό. Δηλαδή, λαμβάνουμε υπόψη μας πολύ σοβαρά και αυτό. Ο λόγος για αυτό είναι ότι θα πρέπει ένα δωμάτιο ενός ξενοδοχείου να πουληθεί σωστά και να πουληθεί καλά για αυτόν ο οποίος, ας πούμε, ξεκινάει να ασχολείται μαζί του. Το έχει σαν προϊόν στα χέρια του ενώ. Με αυτόν τον τρόπο, όταν αυτός είναι ενθουσιασμένος, θα μπορέσει να εμπνεύσει τους υπόλοιπους συνεργάτες του για να δουλέψουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο γι' αυτό. Και θα νιώθει και ο ίδιος ότι πραγματικά παρέχει κάτι το οποίο μπορεί να το πουλήσει με ενθουσιασμό σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα έρθει να φιλοξενηθεί. Και αυτό είναι δηλαδή πολύ σημαντικό για μας. Τώρα, όσον αφορά. Νομίζω ότι είναι όλα αυτά τα πράγματα μαζί φτιάχνουν εξ αρχής κάτι σαν μια άμορφη μάζα, η οποία μέσα της περιέχει όλα αυτά τα πράγματα σαν ένα πρώτο νεφέλωμα, ας το πούμε, και σιγά σιγά κάθε χειρονομία, κάθε κίνηση που γίνεται από τη δική μας την πλευρά είναι σαν να αποκαλύπτει ένα κομμάτι και μπορούμε να βρούμε μέσα σε αυτό το πρώτο νεφέλωμα αυτό το πράγμα που περιμένει να βγει μπροστά. Όσον αφορά για έμπνευση, νομίζω ότι δεν ξέρω, για μένα είναι λίγο περίεργο αυτό, δηλαδή δεν ξέρω τι είναι ακριβώς η έμπνευση. Το αντιμετωπίζω νομίζω λίγο πιο τεχνικά και με ικανοποιεί αυτό. Ίσως θα ήταν συμπαθητικό αυτό που είχα διαβάσει κάποτε που έλεγε ο Πικάσο, ότι έμπνευση υπάρχει, αλλά θα πρέπει να σε βρει να δουλεύεις. Αυτό. Τώρα, όσον αφορά για τους στίχους, ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Σε πολλές δουλειές μας μπορεί κανείς να συναντήσει γραφή. Νομίζω ότι ένας πρώτος λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό, γιατί ας πούμε συμβαίνει, είναι το ότι μας συγκινεί πολύ ο λόγος, σαν λόγος. Δηλαδή, σαν σύνθεση νοήματος. Είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ο άνθρωπος ο οποίος θα φιλοξενηθεί σε ένα δωμάτιο, θα είναι ο χρήστης του για ένα διάστημα, θα ζήσει μέσα σε αυτό. Αυτόν τον άνθρωπο δεν θα μπορέσουμε να του μιλήσουμε εμείς ποτέ. Αυτό δεν συμβαίνει με οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Ακόμη και σε μια επαγγελματική δραστηριότητα άλλου τύπου, δεν θα επικοινωνήσουμε μόνο με τον επικεφαλής, θα συναντήσουμε και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Στο ξενοδοχείο δεν θα τον συναντήσουμε ποτέ. Με αυτόν τον τρόπο, ίσως είναι σαν να του αφήνουμε ένα μικρό σημείωμα για να κάνουμε ένα μικρό προσωπικό διάλογο μαζί του. Και επίσης, ένας άλλος λόγος που έτσι νιώθω σε σχέση με αυτό είναι ότι ένα ξενοδοχείο και ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, πρωταρχικός του σκοπός είναι να δημιουργήσει αυτή την καινούργια εμπειρία. Έτσι, να συνθέσει μια εμπειρία την οποία θα έρθει να βιώσει ο επικείμενος χρήστης. Αυτή η εμπειρία, ας πούμε, αγγίζει σχεδόν όλα του τα αισθητά χαρακτηριστικά, τις αισθήσεις του, σχεδόν όλες. Του προσφέρει, ας πούμε, χωρικές εμπειρίες, τις οποίες μπορεί να αντιληφθεί. Με αυτόν τον τρόπο, ενδεχομένως, μπορεί να κεντριστεί και η διανοητική του επεξεργασία, δηλαδή να υπάρχει και εκεί ένα κέντρισμα. Και κυρίως είναι αυτό, σαν να το αφήνουμε ένα σημείωμα, νομίζω. Πολύ ωραία σκέψη αυτή, η αλήθεια είναι. Άρα και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα trademark δικό σας, η γραφή. Ναι, ίσως. Πάρα πολύ. Ναι.
Τώρα, σχετικά με την τωρινή συνθήκη της υγειονομικής και της επακόλουθης οικονομικής κρίσης, κάποιοι επαγγελματίες που ασχολούνται με τον κλάδο της ξενοδοχείας πιστεύουν ότι αυτή η πανδημία ήρθε για να μείνει, άρα πρέπει και τα ξενοδοχεία να προσαρμοστούν άμεσα για να επιβιώσουν. Ενώ κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι απλώς πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή, να κάνουμε μικρές αλλαγές στους χώρους φιλοξενίας, έτσι ώστε στη συνέχεια να επανέλθουμε στην αρχική κατάσταση. Ποια είναι η δική σας άποψη γι' αυτό και τι θα προτείνατε στους ξενοδόχους που μας παρακολουθούν? Αρχικά νομίζω ότι αρχικά σίγουρα θα ευχόμουν αυτή η συνθήκη να τελειώσει γρήγορα, ανώδυνα και οριστικά, σίγουρα. Τώρα, επίσης σίγουρα δεν είμαι ειδικός για να μπορώ να βγάλω ένα συμπέρασμα και να έχω, ας πούμε, μια άποψη πάνω σε αυτό για το τι πρόκειται να συμβεί, εννοώ, πόσο μάλλον όταν, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το πράγμα ακόμη έχουν ερωτηματικά. Αυτό που μπορώ να διαπιστώσω είναι ότι, και μπορούμε όλοι μας προφανώς, είναι ότι αυτή η συνθήκη στην οποία ζούμε σε κάποιους τομείς της ζωής μας έχει επιφέρει μεταλλάξεις και μοιάζει ενδεχομένως, άμα μπορεί κάποιος κάπως να το προβλέψει αυτό ή να το αντιληφθεί στην καθημερινότητά του, ότι σε κάποιους από τους τομείς της ζωής αυτές οι μεταλλάξεις μοιάζει η ζωή η ίδια, μοιάζει η κοινωνία να θέλει να τις διατηρήσει ή να επιλέξει ή να αναγκαστεί να τις διατηρήσει. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, μάλλον κάπως όλοι το περιμένουμε αυτό. Θα σας πω ότι στη διάρκεια της πρώτης πανδημίας είχαμε σχεδιάσει μαζί με τρεις φίλους αρχιτέκτονες εδώ στη Θεσσαλονίκη μία πρόταση για έναν πανδημικό ορθόδοξο ναό. Αυτό στην πραγματικότητα νομίζω ότι το κάναμε κυρίως για μία απάντηση στον εαυτό μας σε σχέση με το ότι ό,τι και να συμβεί η αρχιτεκτονική θα πρέπει απλά να κληθεί να απαντήσει και ότι θα βρει τον τρόπο για να απαντήσει σε αυτό. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι ένα σημερινό συμπέρασμά μου, ότι θα δημιουργηθούν κάποιες παράμετροι, θα είναι μία ακόμη παράμετρος στα πράγματα που κάθε φορά βάζουμε μπροστά μας για να σχεδιάσουμε κάτι. Θα πρέπει να απαντήσουμε και σε αυτό. Τώρα, όσον αφορά για τους ξενοδόχους, νομίζω ότι θα τους πρότεινα να βρούνε μία ωραία σχέση με έναν αρχιτέκτονα για να μπορέσουν να απαντήσουν στα ερωτήματα τα οποία θα χρειαστεί να απαντήσουν. Νομίζω αυτό. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Και συνεχίζω με την κλασική ερώτηση, όπως είπα, που κάνουμε πάντα. Ποιο είναι το επίτευγμα για το οποίο αισθάνεστε υπερήφανος από τη μέχρι τώρα πορεία σας και ποιο είναι εκείνο που θέλατε να κάνετε διαφορετικά αν ξεκινήσετε από την αρχή? Να σας πω, επίτευγμα, ναι, επίτευγμα. Αυτό για το οποίο νιώθω περήφανος και χαρούμενος είναι οι τίμιες σχέσεις με τους πελάτες μας και οι τίμιες σχέσεις μας με την αρχιτεκτονική. Το οποίο ταυτόχρονα είναι και κάτι που με κάνει περήφανο και κάτι που είναι διαρκής στόχος. Ξέρετε, η αρχιτεκτονική είναι ένα επάγγελμα, είναι μια τεχνική, έτσι. Αλλά υπάρχει και μια συγκλονιστική στιγμή μιας προσωπικής ανταλλαγής. Και μιας, ας πούμε, ακόμη και ένα ψυχικού μοιράσματος. Για αυτές τις στιγμές νιώθω πολύ περήφανος και χαρούμενος, η αλήθεια είναι, με τους πελάτες που έχουμε μέχρι στιγμής. Τώρα, τι άλλο με ρωτήσατε μετά? Αν θα αλλάζατε κάτι... Αν θα άλλαζα κάτι, ναι. Εντάξει, και εδώ το κλισέ λέει ότι δεν θα άλλαζα τίποτα. Αλλά όχι, προς Θεού, δεν είναι αληθινό. Νομίζω ότι πολλά πράγματα θα μπορούσα να αλλάξω, η αλήθεια είναι, γιατί έχουν συμβεί και λάθη και δισταγμή και πολλά πράγματα. Τώρα, κάτι που θα μπορούσα να μοιραστώ μαζί σας ενδεχομένως, νομίζω ότι θα άλλαζα και προσωπικά και διάφορα, για σας, είναι ότι ίσως μάλλον θα έπρεπε να κάνω κάτι με αυτό το πολύ λευκό. Το βλέπω και στο γραφείο τώρα. Αυτό. Όσον αφορά το μέλλον, τι σχέδια υπάρχουν? Ναι, η αλήθεια είναι ότι, ας πούμε, αυτή η δουλειά που κάνουμε όλοι εμείς είναι από μόνη της πάντοτε μια διαδικασία που ανανεώνεται διαρκώς. Κάθε φορά μια καινούργια συνάντηση, μια καινούργια δουλειά μπροστά μας είναι μια μεγάλη ανανέωση, ό,τι και να είναι αυτό. Νομίζω ότι αυτό που θα μας συντηρούσε ενθουσιώδης θα ήταν
η εμπλοκή μας στις διαφορετικές κλίμακες, το οποίο νομίζω πάντα είναι κάτι έτσι πολύ ενδιαφέρον για τους αρχιτέκτονες και θα μπορούσα να το θεωρώ και στόχο στην πραγματικότητα. Από τις μικρότερες και μέχρι τις μεγαλύτερες για να συντηρείται αυτός ο ενθουσιασμός και να ανακαλύπτουμε και καινούργια πράγματα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για όλες τις απαντήσεις. Κύριε Ντονάκο. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον Κωστή. Καταρχάς να πω ότι για μένα τουλάχιστον ως εξωτερικό παρατηρητή μου είναι πολύ σαφές ότι στη δουλειά σου Κωστή και στον τρόπο που τις προσεγγίζεις υπάρχει πολύ συνέστημα. Αυτό μου βγήκε από όλες τις τοποθετήσεις. Και θα ήθελα να το σημειώσω, δεν ξέρω αν έχω δίκιο ή όχι, αλλά νομίζω ότι βγαίνει αυτό. Συμφωνούμε, είναι έτσι? Μάλλον είναι. Ναι, μάλλον είναι. Δηλαδή μου έκαναν εντύπωση κάποιες επισημάνσεις όπου δείχνουν πόσο συναισθηματικά προσεγγίζεις τα έργα και αυτό είναι σπουδαίο. Τουλάχιστον, εάν θα είχα ένα έργο, πραγματικά θα το λάβανα πολύ σοβαρά υπόψη. Πρέπει να πω επίσης ότι αυτό που μου είχε μείνει από την τοποθέτησή σου στα βραβεία, στην τελετή απονομής του 2019, που και εκεί είχες βραβευθεί, ήταν ότι έκανες μία αναφορά στα παιδιά σου. Θύμισε μου πόσα έχεις. 5. Έχεις 5. Καταρχάς να πω ότι είμαστε ευτυχείς που έχεις κλειδώσει την πόρτα εσύ. Και... Όχι, δεν θα γινότανε, δεν είμαι στο σπίτι. Και να σε ρωτήσω, γιατί για να κάνει κάποιος άνθρωπος που βραβεύεται μια αναφορά στα παιδιά του παιδιά, σημαίνει ότι έχει ένα ρόλο στη δουλειά του. Λίγο να μας το περιγράψει τι ρόλο παίζουν. Ναι, ένα ρόλο. Εντάξει, στην ουσία, για όλους μας συμβαίνει αυτό, ανεξάρτητα με τον αριθμό, έτσι, προς Θεού, δεν το συζητώ καθόλου. Κοιτάξτε, νομίζω ότι παίζουν ένα ρόλο που σε περισσώζει από το να εξελίσσεσαι, γιατί αρχιτέκτονες νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ επιρρεπείς αυτό, σε ένα εξαιρετικά αλαζονικό, έτσι, και απέναντι στη ζωή μας συνολικά, ας πούμε, στον τρόπο που στεκόμαστε, αλλά και απέναντι στη δουλειά. Δηλαδή, όταν υπάρχουν, ας πούμε, και άλλες υποχρεώσεις στη ζωή μας, φαντάζεστε ότι η αλήθεια είναι ότι κάποιες στιγμές, ας πούμε, σκέφτομαι ότι αν δεν υπήρχαν αυτές τις υποχρεώσεις, ας πούμε, θα 24 ώρες, 24 ώρες, ας πούμε, θα ήμουν μπροστά σε αυτά τα πράγματα που προσπαθώ να φτιάξω. Νομίζω ότι όμως αυτό δίνει ένα πολύ σημαντικό μέτρο, ένα πολύ σημαντικό τέμπο. Είναι πάρα πολλές φορές, θα σας κρύβω, και ένα πολύ σημαντικό κριτήριο. Δηλαδή, ακούω σχόλια από τα παιδιά, παρόλο που είναι μικρά, τα οποία, ας πούμε, φυσικά έχουν και πλάκα, με στηρίζουν κιόλας, αλλά ταυτόχρονα κάτι, ας πούμε, λαμβάνεις. Γιατί στην ουσία και αυτοί τα παρατηρούν όλα τα πράγματα πια, σαν το κομμάτι αυτό του μπαμπά του, το οποίο, ας πούμε, του δίνει χαρά, του κατατρώει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, έτσι. Και αντίστοιχα και εμένα μου κατατρώει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Αυτό. Ωραία, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η τοποθέτηση. Πριν προχωρήσουμε, αφού ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Κωστή για τις τοποθετήσεις του, να πω ότι έχουμε ένα ερώτημα στο Q&A, το οποίο λέει, σας το διαβάζω ακριβώς, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε μαζί με 8 φοιτητές μας στο Εργαστήριο Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 3 του δεύτερου έτους του ACTO College, BA Interior Architecture. Είμαστε στη φάση της μαθησιακής μας διαδικασίας που μας απασχολεί και μας βασανίζει η διαδικασία της διαμόρφωσης της ταυτότητας ενός χώρου και η έννοια της κεντρικής ιδέας στο σχεδιασμό. Θα μας βοηθούσε ένα σχόλιο πάνω στο θέμα της έμπνευσης κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης αυτού που λέμε κεντρική ιδέα. Το διαβάζω, θα πρότεινα και οι τρεις προσκεκλημένοι μας να το έχουν υπόψη και στο τέλος, αφού τοποθετηθεί και ο Αλέξανδρος ο Μασουρίδης, να έχουμε ένα σχόλιο, μια απάντηση από όλους. Οπότε θα προχωρήσουμε με τον Αλέξανδρο. Σωστά, προχωράμε στον κύριο Μασουρίδη. Κύριε Μασουρίδη, γεια σας. Ευχαριστούμε που είστε και εσείς εδώ. Έχετε σπουδάσει αρχιτεκτονική στο Λονδίνο και αποτελείτε μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Βρετανών Αρχιτεκτώνων, κάτι που μου κάνει πολύ εντύπωση, πρέπει να πω. Ενώ στο πλαίσιο του γραφείου MT Architects έχετε σχεδιάσει και ολοκληρώσει πολλά και διαφορετικών ειδών έργα.
Θα θέλατε να μας περιγράψετε έτσι και εσείς τα στάδια της επαγγελματικής σας πορείας και να μας αναφέρετε και τι θεωρείτε ορόσημο για την εξέλιξή σας. Ναι, βεβαίως. Η δική μου πορεία είναι λίγο διαφορετική από τις άλλες που ακούσαμε από τις συναδέλφους. Εγώ είχα την τύχη να ξεκινήσω την επαγγελματική μου δραστηριότητα εργαζόμενος στο γραφείο του πατέρα μου με μεγάλα ξενοδοχειακά έργα στην αρχή. Δηλαδή, με το που ξεκίνησα την καριέρα μου, δούλεψα σε έργα όπως την ανακαίνιση της Μεγάλης Βρετανίας και του Αστέρα, το οποίο αναμφίβολα ήταν ένα μεγάλο βήμα και ένα μεγάλο σχολείο όταν ξεκινάει κανένας. Μάθαμε πολλά από αυτό. Από την άλλη ήταν και ένα φορτίο και μια κληρονομιά και μια κληρονομιά μιας ταυτότητας η οποία δεν ήταν απαραίτητα η δική μας. Δηλαδή κληρονομήσαμε κάτι το οποίο δεν ήταν δικό μας. Οπότε ήταν μια μεγάλη προσπάθεια στην αρχή να εξελιχτούμε από αυτό και να αποκτήσουμε σταδιακά μια δική μας προσωπικότητα ως αρχιτέκτονες. Τα καλώς κακώς, τα αρχιτεκτονικά γραφεία βασίζονται πολύ στην κατεύθυνση και στην εικόνα του επικεφαλής ή της ομάδας που είναι επικεφαλής στα έργα. Έτσι λοιπόν για μας σημαντική ημερομηνία είναι το 2007, όπου μαζί με την σύζυγό μου, τη Μυρτώ Θοδωράκη, ιδρύσαμε το γραφείο Μασούρη Θοδωράκη Αρχιτέκτονες και έτσι πήραμε βέβαια όλη την εμπειρία και από τις παλιότερες συνεργασίες με μεγάλα μπραντς ξενοδοχειακά και την εμπειρία στον τουρισμό που είχαμε αποκτήσει, αλλά παράλληλα την εξελίξαμε και στήσαμε ένα δικό μας γραφείο, το οποίο μπορούσε πιο εύκολα να εξελιχθεί στην κατεύθυνση που εμείς επιθυμούσαμε και πλέον ανταποκρινόταν και στις δικές μας αρχιτεκτονικές ιδέες και αντιλήψεις. Η εξέλιξη από εκεί πέρα είναι σταδιακή, ομαλή. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι ξαφνικά συμβαίνει κάτι μαγικό και όπως όλα τα πράγματα σε μια διαδικασία εξέλιξης, όλα είναι βήμα-βήμα. Αν μπορώ να σηματοδοτήσω ίσως κάτι, θα ήταν το ξενοδοχείο, το έργο του Academy of Athens, το οποίο ήρθε μια αναγνωρισιμότητα της δουλειάς μας στο ξενοδοχειακό κομμάτι. Απ' την άλλη, βέβαια, η επαγγελματική αναγνωρισιμότητα δεν είναι ο απαραίτητος στόχος μας. Δεν δουλεύουμε με σκοπό να αναγνωριστούμε. Δουλεύουμε με σκοπό να παράγουμε έργο το οποίο μας ικανοποιεί και εμάς και θεωρούμε πετυχημένο και για τη δική μας πορεία βεβαίως, αλλά και για τον επιχειρηματία, τον επενδυτή και βεβαίως τον επισκέπτη και τον χρήστη του κτηρίου στο τέλος. Δηλαδή, δουλεύουμε έργο-έργο με σκοπό πάντα να βλέπουμε όχι μακροπρόθεσμα, αλλά πολύ συγκεκριμένα αυτό το οποίο δουλεύουμε και να βγάλουμε επιτυχώς αυτό το αποτέλεσμα. Έχει μια διαδικασία που είναι χρονοβόρα και γίνεται μέρος της ζωής μας. Δενόμαστε με τους συνεργάτες στην πορεία αυτή, δενόμαστε με τους πελάτες. Και η αρχιτεκτονική είναι μια σειρά, ούτως ή άλλως, μια διαδικασία απομπόνητη σε κάθε έργο, που είναι μια συμβιβαστική διαδικασία σε ένα βαθμό, αλλά και μια ελευθερία δημιουργίας και έκφρασης, οπότε αναζητάς μέσα από αυτό μια προσωπική ικανοποίηση. Κανένας δεν έγινε αρχιτέκτονας για να δημιουργήσει μια επιχείρηση. Όλοι επιλέξαμε την αρχιτεκτονική γιατί θέλαμε να δημιουργούμε. Πολύ σωστά. Και είδα ότι εκτός από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κτηρίων, ασχολείστε επίσης και με το interior design και τον σχεδιασμό ιδιαίτερων προϊόντων. Ποιος είναι ο λόγος που σας οδήγησε στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μελέτης και σχεδίασης από την αρχιτεκτονική μέχρι το interior και το product design? Ναι, ναι. Πλέον η σύγχρονη έννοια της αρχιτεκτονικής αφορά τη συνολική εμπειρία του χρήστη ή του επισκέπτη σε ένα κτίριο. Δεν αντιλαμβανόμαστε πλέον κανένας την αρχιτεκτονική ως ένα κτίριο ή ένα αντικείμενο που τοποθετείται στον χώρο, αλλά την αντιλαμβανόμαστε ως μια δημιουργία χώρου, μια δημιουργία εμπειριών και ατμόσφαιρας, η οποία δεν χτίζεται μόνο από τα δομικά στοιχεία γύρω του, αλλά χτίζεται από τις αισθήσεις, που δημιουργεί στον επισκέπτη. Προφανώς το interior design έχει μεγάλο ρόλο σε αυτό για να υπάρχει ένα συνολικό αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για αρχιτεκτονική με την απόλυτη έννοια του κτηρίου, του κελίφους, της ογκομετρίας και της σύνθεσης, αλλά και την εσωτερική
το πώς ζει κανένας και πώς αντιλαμβάνεται το χώρο μέσα σε αυτό που δημιουργεί κανένας. Σε αυτά βέβαια παίζει ρόλο και το interior design και ο φωτισμός και η ακουστική, οπότε δεν μπορούμε να απέχουμε και από αυτό σε βαθμό που να μπορούμε να δημιουργούμε έργα τα οποία έχουν μια συνοχή. Ακόμα και σε έργα που συνεργαζόμαστε με ξένα μεγάλα γραφεία, ενδεχομένως διεθνή γραφεία στο interior design, πάλι έχουμε έναν ρόλο συνδετικό μεταξύ των μελετητών και ρόλο που, τέτοιο ώστε να μπορούμε να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι συνεπές. Προφανώς πιστεύουμε ότι δουλεύοντας και στο interior design εμείς μπορούμε να έχουμε αυτή την αντιμετώπιση πολύ καλύτερα για το κτίριο. Όσον αφορά το σχεδιασμό των αντικειμένων, το product design, το βλέπουμε όχι τόσο πολύ ως παραγωγική διαδικασία product design, αλλά ως σχεδιασμό αντικειμένων κατά περίπτωση σε κάθε project ή σε κάθε έργο, κάτι το οποίο ολοκληρώνει την συνολική ταυτότητα του κτιρίου στη μικρότερη λεπτομέρειά του, εκεί που πιστεύουμε ότι χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο και στη μικρή αυτή κλίμακα. Ο σχεδιασμός αντικειμένων μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί, και μας αρέσει και πάρα πολύ, γιατί είναι ένα πεδίο δράσης όπου μπορεί κανένας να πειραματιστεί πιο εύκολα. Μπορεί μέσα από τη μικρή κλίμακα να χειριστεί καινούργια υλικά ή να δουλέψει υλικά, να τα καταλάβει, να καταλάβει πώς αυτά διαφορετικά υλικά συνδέονται μεταξύ τους ή να τα δει σε μια φυσική κλίμακα, σε μικρή κλίμακα, κάτι που επιτρέπεται σε ένα αντικείμενο και πολλές φορές ο προγραμματισμός και η μεγάλη κλίμακα και το χρονοδιάγραμμα σε μεγάλη κλίμακα δεν επιτρέπουν αυτούς τους πειραματισμούς. Επίσης είναι μια ευκολία, μια δυνατότητα να ξεκινήσει κανένας να πειραματίζεται με τις νέες τεχνολογίες που έρχονται κάθε φορά. Θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια, όταν ξεκινήσαμε στο γραφείο να ασχολούμαστε με τον παραμετρικό σχεδιασμό, ήταν παράλληλα ο χρόνος που κληθήκαμε να σχεδιάσουμε και να παράξουμε ένα φωτιστικό για φιλανθρωπικό σκοπό, δημοπρατήθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό, όπου εκεί μας δόθηκε η δυνατότητα να εφαρμόσουμε παραμετρικό σχεδιασμό σε ένα φωτιστικό και ένα αποτέλεσμα το οποίο μας ικανοποίησε ιδιαίτερα, κάτι το οποίο δεν θα ήταν εύκολο σε ένα μεγάλη κλίμακα έργο να πάρει αυτό το ρίσκο. Και από εκεί και πέρα το δουλέψαμε, μάθαμε από αυτό και το εφαρμόσαμε και σε άλλη κλίμακα. Παρόμοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά σε κάποιο βάθρο που σχεδιάσαμε για μια έκθεση του Τόμπι στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης που είχαμε κληθεί να συμμετάσχουμε. Άρα είναι ένα πεδίο δράσης το οποίο είναι περισσότερο το R&D, ας πούμε, το research and development του γραφείου, να το πω έτσι, με την έννοια ότι μπορούμε εκεί να είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι και να αφιερώσουμε κάποιο χρόνο, το οποίο μας βοηθάει αργότερα στην εξέλιξη, η οποία είναι τόσο σημαντική, νομίζω, για εμάς. Μιλώντας, όπως είπατε, για σχεδιασμό χώρων συνολικά, συγκεκριμένα ξενοδοχειακών χώρων, πού εστιάζετε εσείς ως αρχιτέκτονες για τη δημιουργία αυτού που έχει αναδειχθεί πλέον ως το απόλυτο ζητούμενο στον κλάδο, δηλαδή της μοναδικής ταυτότητας και εμπειρίας για τον επισκέπτη? Ναι. Είναι προφανές ότι καταρχήν για να δημιουργήσεις ένα τουριστικό κατάλημα πρέπει πρώτα απ' όλα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του τι περιμένει ο ξενοδόχος και ο επισκέπτης. Αλλά αυτή είναι η βάση, είναι η αρχή. Από εκεί και πέρα πάντα υπάρχει αυτό που λέμε η απόλυτη εμπειρία που όλοι θέλουν. Και απάντηση σε αυτό δεν είναι η ίδια για κάθε έργο. Εκεί ξεκινάει κανένας με μια βάση με την οποία εμείς ως αρχιτέκτονες έχουμε μάθει να ξεκινάμε ούτως ή άλλως. Δηλαδή το concept design ξεκινάει με ένα narrative πάντα. Κοιτάει κανένας τι παραλαμβάνει, πού βρίσκεται, ποιο είναι το περιβάλλον του, ποιες είναι οι ιδέες που είναι εκεί. Και αυτές οι ιδέες βοηθάνε καταρχήν να εξελίξουν το σχεδιασμό και να φτάσουμε σε ένα. Στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτές οι ιδέες μας βοηθάνε στο να δημιουργήσουμε και τις παραμέτρους, γιατί η αρχιτεκτονική είναι μια ελευθερία. Έχεις απεριόριστα δυνατότητες στο τι μπορεί να σχεδιάσεις και κάπου βοηθάει να κατευθύνεις αυτή την ελευθερία βάζοντας αυτές τις πρώτες ιδέες και τα concepts. Αυτό βοηθάει στην αρχιτεκτονική σχεδίαση και στο να υπάρξει ένα concept από το αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Αλλά πλέον αυτό γίνεται αντιληπτό στον τουρισμό και στην παραγωγή του ξενοδοχείου σε ένα συνολικό προϊόν
που έχει και το service και έχει μια ταυτότητα και ένα branding. Και αυτό το αντιλαμβάνονται και οι μεγάλες ξενοδοχικές εταιρείες. Έτσι. Η Marriott πλέον έχει μια διαδικασία που λέγεται branding, η Accor το ονομάζει Storm, η storytelling, και είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει την αρχιτεκτονική, κατά το οποίο εμείς το γνωρίζουμε, αλλά μετά εξελίσσεται και φτάνει και μέχρι και το marketing και το πώς πουλάει το ξενοδοχείο στο τέλος, στο τελικό του προϊόν. Και είναι ένα storytelling πίσω από το τελικό αυτό προϊόν. Το που αναζητάει κανένας αυτά τα πρώτα στοιχεία δεν είναι, όπως είπα, τα ίδια. Βέβαια, η Ελλάδα έχει δύο πολύ βασικά στοιχεία που πάντα είναι εκεί και βοηθούν, το φως και το υδάτινο στοιχείο. Μπορεί να είναι αυτά από τα οποία ξεκινάς. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και οι ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου. Εμείς δουλεύουμε σε υφιστάμενα κτίρια, μπορεί η προηγούμενη χρήση να είναι αυτό που θα κατευθύνει την ταυτότητα του κτίριου σε μεγάλο βαθμό. Μπορεί να επιλέξεις να μην είναι αυτό, αλλά είναι κάποια άλλα στοιχεία. Για παράδειγμα, στο ξενοδοχείο στο Athens Capital, επιλέξαμε να βασιστούμε πολύ στην τέχνη, στην ύπαρξη της τέχνης. Ήδη παραλάβαμε από το υφιστάμενο κτίριο το έργο της Νέλλας Γκολάντα Θέρος Δήμητρα, το οποίο ήταν εκεί. Υπήρχε η πρόθεση και η συλλογή του ιδιοκτήτου σε άλλος που έπρεπε να ενταχθεί και μαζί με το έργο του Λάπα Μαπεμόντε η τέχνη υπήρξε ένα βασικό κίνητρο γύρω το οποίο χτίστηκε η αρχιτεκτονική του νέου της νέας μορφής του ξενοδοχείου. Την υιοθετήσαμε δηλαδή για να την βάλουμε και να δούμε πώς θα ενταχθεί όχι ως απλά να τοποθετηθεί στο κτίριο, αλλά να γίνει μέρος των συστατικών της αρχιτεκτονικής και του κτίριου. Γενικά, από πού ξεκινάει αυτό το κόνσεπτ βοηθάει τόσο πολύ, τόσο και στην αρχιτεκτονική σύνθεση και στο αποτέλεσμα, όσο και στην ιδιαιτερότητα του κάθε έργου. Δεν είναι ίδιο αυτό το στοιχείο ποτέ. Δεν θέλουμε να μπούμε και σε ένα καλούπι επανάληψης των ίδιων στοιχείων. Ούτε το ξενοδοχείο το θέλει αυτό βεβαίως, γιατί θέλει το καθένα να έχει την μοναδική εμπειρία που θα πρέπει να προσφέρει. Σωστά. Και έχετε αναφέρει παλιότερο ότι η ανάδειξη ενός κτιρίου σε σημείο αναφοράς θέλει ιδιαίτερο σύγχρονο σχεδιασμό και προηγούμενα υλικά επίσης. Πόσο εύκολο είναι για έναν σχεδιαστή να είναι πάντα ενημερωμένος και για τα νέα υλικά και για τις σύγχρονες τάσεις στον σχεδιασμό, αλλά στη συνέχεια να πείσει κιόλας τους πελάτες να τα εφαρμόσουν στο εκάστοτε έργο? Ζούμε σε μια εποχή που η πληροφορία είναι, και η πρόσβαση στην πληροφορία είναι άπλετη, είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση στην πληροφορία. Πέραν του διαδικτύου βεβαίως, συμβαίνουν πολλά συνέδρια, υπάρχει ευκολία επικοινωνίας, υπάρχουν θεσμοί όπως το 100% hotels, όπου και αυτό συμβάλλει βεβαίως. Το να υπάρξει πληροφόρηση και η πληροφορία είναι το εύκολο. Αυτό που είναι η δυσκολία μετά είναι η σωστή επιλογή, το ξεκαθάρισμα. Να δει κανένας τι αξίζει για το συγκεκριμένο έργο κάθε φορά και τι είναι κατάλληλο και πώς αυτό προσαρμόζεται στη σωστή του εφαρμογή κιόλας. Τώρα, το πρόβλημα με την πληροφορία και στο επόμενο μέρος της ερώτησής σας που έχει να κάνει και με τους πελάτες είναι ότι τα social media και το ίντερνετ βεβαίως δημιουργούν μια κατάσταση όπου οι πελάτες έρχονται ήδη έτοιμοι και ενημερωμένοι από κάποιες τάσεις, με ισχυρές ιδέες και κατευθύνσεις, τις οποίες πολλές φορές εμείς καλούμαστε προφανώς βέβαια να εστερνιστούμε και να ανταποκριθούμε στο brief που μας δίνουν και σε μια κατεύθυνση, γιατί συνεργαζόμαστε με τον πελάτη, ο πελάτης είναι αυτός που θα παραλάβει το τελικό αποτέλεσμα. Απ' την άλλη όμως οφείλουμε να κατευθύνουμε σωστά και να πάμε το έργο εκεί που θα είναι συνεπές αρχιτεκτονικά, με σωστές επιλογές, και θα έχει και ένα σωστό αποτέλεσμα. Άρα η πληροφορία υπάρχει, η τεχνολογία αναπτύσσεται και τα υλικά τα καινούργια υπάρχουν παντού και μας ενδιαφέρει πολύ να τα παρακολουθούμε και να βλέπουμε τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, πού και πώς μπορούμε να τα εξελίξουμε. Και απ' την άλλη οφείλουμε να συνεργαζόμαστε, να αποκτάμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη και να μπορούμε να τον κατευθύνουμε και να κατευθύνουμε και το έργο εκεί που πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη δυνατή κατεύθυνση. Τώρα, τα εργαλεία υπάρχουν γι' αυτό. Δηλαδή, πλέον όλοι δουλεύουμε με 3D visualizations, με concept εικόνες, με moodboard, με βήματα υλικών. Οπότε, ο πελάτης έχει μια πολύ καλή και εύκολη εικόνα του τι πρόκειται να παραλάβει. Εύκολα κατανοητή εικόνα του τι πρόκειται να παραλάβει. Παρ' όλα αυτά,
λειτουργούμε πάντα ως φοιτητές και εμείς. Δηλαδή, όπως στα φοιτητικά χρόνια έπρεπε να τεκμηριώσουμε τις επιλογές μας και τις σχεδιαστικές λύσεις που δίνουμε, ακόμα και τώρα όλα θέλουν μια τεκμηρίωση και μια συνεχή, και θέλει και στον εαυτό μας, δηλαδή βοηθάει και τον εαυτό μας να μπορούμε να, τις επιλογές μας, να μπορούμε να τεκμηριώσουμε γιατί αυτές τις επιλέξαμε, γιατί αυτό βοηθάει σε μια αρτιότητα αποτελέσματος. Σωστά. Και έτσι, ολοκληρώνοντας τώρα την συνέντευξη αυτή, θα ήθελα να μας πείτε κι εσείς ποιο είναι το επίτευγμα για το οποίο αισθάνεστε υπερήφανος από τη μέχρι τώρα πορεία σας, καθώς και ποιο είναι εκείνο που θα κάνετε διαφορετικά αν μπορούσατε. Ναι, όσο και αν ακούγεται λοιπόν κλισέ, όπως είπε και ο Κωστής νωρίτερα, κάθε έργο είναι ιδιαίτερο. Είναι όμως πραγματικότητα αυτό. Κάθε έργο είναι διαφορετικό. Η διαδικασία είναι μακροχρόνια, οπότε για μας κάθε έργο είναι ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας κάθε φορά. Ξεκινάει από το κόνσεπτ και σταδιακά ολοκληρώνεται μέχρι την επίλυση της κάθε κατασκευαστικής λεπτομέρειας και ακόμα και κατά την κατασκευή του βλέπει κανένας που μπορεί να το βελτιώσει, να το, τι ευκαιρίες δίνονται για να γίνει καλύτερο το έργο. Και όταν κανένας το βλέπει να υλοποιείται, υπάρχει μια ικανοποίηση. Κάθε ένα από τα έργα λοιπόν είναι ιδιαίτερο, δεν είναι εύκολο να τα ξεχωρίσεις. Και μπορεί να ακούγεται σαν κλισέ, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικότητα για άλλους αρχιτέκτονες. Τώρα, όσον αφορά τις διαφορετικές επιλογές, ναι, σήμερα βλέποντας από μια άλλη οπτική γωνία, μπορούμε να πούμε ότι θα επιλέγαμε λίγο διαφορετικά κάποια πράγματα να τα κάναμε αλλιώς. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είναι δείγμα ότι μετανιώνουμε κάτι, γιατί είναι μέρος εξέλιξης. Εάν δεν δοκιμάσεις κάποια πράγματα με έναν τρόπο, δεν θα μπορείς να ξέρεις μετά ότι ίσως να μπορούσες να τα δοκιμάσεις και με άλλο τρόπο. Δηλαδή, αν δεν δοκιμάσεις διάφορες κατευθύνσεις, δεν μπορείς να εξελιχθείς. Και σκοπός μας κιόλας είναι αυτή η συνεχή εξέλιξη μέσα στην τεχνική και να παρακολουθούμε, να βοηθάμε κι εμείς στην εξέλιξη της αρχιτεκτονικής, στην εξέλιξη του αστικού τοπίου μέσα στο οποίο δουλεύουμε. Γενικά είμαστε αρχιτέκτονες, δεν είμαστε επιχειρηματίες, άρα κατά κάποιο τρόπο κοιτάμε την δημιουργία. Όσον αφορά επόμενα βήματα για τη δουλειά μας, πάλι δεν προγραμματίζουμε σαν... Προγραμματίζουμε βήμα-βήμα με έργο με το έργο. Δηλαδή, θέλουμε να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες σύγχρονες, ειδικά στον τουρισμό με τον οποίο ασχολούμαστε, να είναι υψηλής ποιότητας και γι' αυτό και θέλουμε να εξελισσόμαστε και να μπορούμε να παρακολουθούμε όλες τις τάσεις και τις κατευθύνσεις που υπάρχουν. Πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που το προσεγγίσατε από όλες τις πλευρές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς για όλες τις απαντήσεις σας. Και να περάσουμε πάλι στον κύριο Ντονάκο για να προσθέσει κάτι, αν θέλει. Ήταν πολύ συγκροτημένοι οι πολύ συγκεκριμένες τοποθετήσεις του Αλεξανδρού. Δεν έχω πάρα πολλά να προσθέσω. Θέλω ένα σχόλιο να κάνω ότι χαίρομαι που μέσα στις πηγές της ενημέρωσης ο Αλεξανδρέ έβαλες και το 100% hotel show. Όχι γιατί αν δεν πενέψω το σπίτι μου θα πέσω να πλακώσει, αλλά γιατί από την αρχική του προδιαγραφή το 100% hotel show είχε βάλει στο επίκεντρο τον αρχιτέκτονα για να συνομιλεί μαζί του σε ό,τι αφορά τον τρόπο που είναι στημένο. Οπότε, αν και από καταξιωμένους αρχιτέκτονες όπως εσύ και όπως οι υπόλοιποι που παρευρισκόμενοι υπάρχει αυτή η εικόνα, σημαίνει ότι, okay, ως ένα βαθμό επιτυχάνεται και πάντα βέβαια μας δημιουργεί και ένα προβληματισμό για το πώς μπορούμε να το εξελίσσουμε και να το συντηρούμε. Εγώ ήθελα μόνο να κάνω μία ερώτηση σε ένα σχόλιο πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως είπαμε, είναι προσωποκεντρική η εκπομπή αυτή, έτσι. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα σχόλιο που έκανα στο ξεκίνημα, λέγοντας ότι ήσουν τυχερός γιατί ξεκίνησες στο γραφείο του πατέρα σου, αλλά κατόπιν έπρεπε να δώσεις το δικό σου στίγμα. Θα ήθελα εδώ να μας πεις πόσο εύκολο ή τέλος πάντων με ποιον τρόπο το πέτυχες αυτό και σε ποιο βαθμό. Γιατί δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι κανείς πρέπει να δώσει ένα εντελώς καινούργιο στίγμα. Έτσι μπορεί να λήξει κάτι. Θα ήθελα όμως τη δική σου. Όχι, πρέπει να πω ότι η διαδικασία ήταν πολύ ομαλή και είμαι τυχερός και σε αυτό. Δηλαδή ότι πήραμε
πρικιστήκαμε με μια εμπειρία η οποία ήταν, μας φάνηκε πάρα πολύ χρήσιμη στο μέλλον, προφανώς. Από την άλλη ήταν και μια ανάγκη εξέλιξης και ανάγκη να προχωρήσει κανείς. Οπότε όλα ήρθαν στο χρόνο τους και όλα ήρθαν ομαλά και σταδιακά και χωρίς να... από το ένα έργο στο επόμενο, από μικρότερα έργα που ξεκινήσαμε πλέον στο δικό μας γραφείο μέχρι σιγά σιγά πάλι να είμαστε σε μεγαλύτερα έργα. Παντού υπήρχε και η συμβολή του πατέρα μου εκεί που χρειαζόταν και η εμπειρία, εμπειρικά, αλλά υπήρξε βέβαια και η ελευθερία να αναπτύξουμε μια δική μας ταυτότητα και μια δική μας γραφή αρχιτεκτονική και εξέλιξη. Ωραία. Όπως προαναγγείλαμε, θα θέλαμε και από τους τρεις ένα σχόλιο πάνω στην ερώτηση που τέθηκε. Επαναλαμβάνω έτσι τα πιο σημαντικά σημεία για να σας το θυμίσω. Μας λένε λοιπόν οι μαθητές ότι μας βασανίζει η διαδικασία της διαμόρφωσης της ταυτότητας ενός χώρου και η έννοια της κεντρικής ιδέας του σχεδιασμού. Θα μας βοηθούσε ένα σχόλιο πάνω στο θέμα της έμπνευσης κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης, αυτού που λέμε κεντρική ιδέα. Με την ίδια σειρά, κύριε Καραμπατάκη, θέλετε να απαντήσετε σε αυτό. Η έβρεση της ταυτότητας είναι κάτι ανάλογο που εμείς στο γραφείο το λέμε σαν η γνώμη που αποκτούμε για το πώς μπαίνει κάτι πού. Άρα, καταλαβαίνοντας καλά το πρόγραμμα, ένα σπίτι, ένα ξενοδοχείο, ένα εργοστάσιο, το οποίο μπαίνει σε ένα μέρος, σε ένα υφιστάμενο κτίσμα, σε ένα οικόπεδο, καταλαβαίνοντας εις βάθος το πού, καταλαβαίνοντας εις βάθος το τι, νομίζω ότι τότε μπορείς να αποκτήσεις μία γνώμη για το πώς μπαίνει αυτό εδώ. Άρα είναι το πού, το τι και το πώς. Το πώς εμείς το προσεγγίζουμε σαν αυτό το concept, αυτή την ιδέα, την ταυτότητα, η οποία τελικά σου δίνει τη δυνατότητα να απαντήσεις στις επόμενες ερωτήσεις του υλικού, του χρώματος, του μεγέθους, της σύνθεσης και τελικά της ολοκληρωμένης πρότασης. Και αυτό το πώς όντως είναι πολύ σύνθετο, αλλά δεν μπορείς να το απαντήσεις αν δεν έχεις καταλάβει πάρα πολύ καλά το πού και πάρα πολύ καλά το τι. Και καταλαβαίνοντας, δεν σημαίνει μόνο το να το αναλύσεις και να σου πει ο πελάτης θέλω αυτό και θέλω εκείνο, αλλά να χρησιμοποιήσεις και την δικιά σου την είτε ευρηματικότητα, είτε εμπειρία ή και τα δύο, στο να επεκτείνεις το πρόγραμμα, να πεις μήπως χρειάζεται να κάνουμε και αυτό, μήπως χρειάζεται να κάνουμε και εκείνο. Και με αυτόν τον τρόπο να εμπλουτίσεις προγραμματικά την διαδικασία σχεδιασμού. Και επίσης το μέρος, πέρα από το να καταλάβεις την τοπογραφία, τις καιρικές συνθήκες, να καταλάβεις και την κουλτούρα στην οποία βρίσκεται εδώ το μέρος, την ιστορία, το heritage όλου του μέρους, και από εκεί να αντλήσεις εμπειρία, να αντλήσεις inspiration. Οπότε για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά το πού, πάρα πολύ καλά το τι, έτσι ώστε να καταλήξεις στο πώς και αυτό το πώς να είναι appropriate για αυτό που έχει ζητηθεί και έχει κληθεί να σχεδιάσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κοτόρκη. Ναι. Εγώ νομίζω θα μπορούσα να δανειστώ την αφετηρία των σκέψεων του Δημήτρη. Μου φαίνεται πολύ σωστό. Αυτό που θα ήθελα να πω και που νιώθω ότι αντιλαμβάνομαι ότι συμβαίνει και σε εμάς, είναι το ότι είναι μια ασφαλής οδός το να μπορέσω να στοχεύσω το τι θα είναι αυτό που θα παραχθεί υπαρξιακά, δηλαδή συνολικά. Είναι, ας πούμε, μια παραγωγή ενός πράγματος, πώς να το πω, δεν πράγμα, αλλά ας πούμε είναι, για παράδειγμα, μια μαρμάρινη σφαίρα, ένας μπετονένιος κύβος. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι, ξέρω εγώ, ένα ξύλινο δάπεδο και τίποτα άλλο. Δηλαδή, κάτι είναι αυτό το πράγμα. Μετά από αυτό, όλα τα πράγματα μοιάζουν να συντονίζονται πάνω σε αυτό το πράγμα. Μόνο έτσι, ας πούμε, νομίζω ότι μπορεί να παραχθεί κάτι που να έχει μια συνέπεια και μια κεντρική ιδέα. Και πιο πρακτικά, εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω, νομίζω ότι είναι η επεξεργασία και η αναζήτηση όλων των πραγμάτων που φτάνουν στα μάτια μου. Δηλαδή, ό,τι φτάνει στα μάτια μου αναλύεται. Ό,τι βλέπω μπροστά μου αναλύεται στα πράγματα από τα οποία συντίθεται και έτσι καταλαβαίνουμε τι είναι.
και μπορούμε σιγά σιγά να το αναπαράξουμε αυτό. Πολύ ωραία. Και κύριε Μασουρίδη, και εσείς. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι δεν πρέπει κανένας να βλέπει αυτό το concept, την ταυτότητα, την αρχική ιδέα ως βάσανο, αλλά περισσότερο ως βοήθημα, ως ελευθερία. Το να προσπαθεί ένας αρχιτέκτονας να δημιουργήσει απλά κάτι ωραίο δεν είναι αρκετό, γιατί δεν είμαστε αυτό που λένε beauty is in the eye of the beholder. Δεν υπάρχει κάτι που είναι ωραίο για όλους απαραίτητα. Υπάρχει όμως κάτι που είναι συνεπές, κάτι που είναι σωστό αρχιτεκτονικά ή σωστά δομημένο ή σωστά με σωστή σύνθεση. Αυτό λοιπόν που ανέφερα και προηγουμένως στα ερωτήματα που μου κάνατε είναι ότι το κόνσεπτ είναι κάποιες επιλογές οι οποίες μας βοηθάνε στη διαδικασία. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να φοβόμαστε. Το κόνσεπτ θα το βρούμε από το πού, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Κοιτάει κανένας πολύ καλά τι έχει και από εκεί κάνει τις επιλογές του. Επιλέγει αυτά που θεωρεί ιδιαίτερα για τον τόπο, αυτά που πιστεύει ότι πρέπει να αναδειχτούν ή μπορούν να γίνουν ιδέες, γιατί η αρχιτεκτονική έχει αμεσότητα με το μέρος, προφανώς. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να τοποθετήσει στο ίδιο αντικείμενο οπουδήποτε, είναι κάτι το οποίο ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στην τοποθεσία στην οποία βρίσκεται. Κατά συνέπεια, πρέπει κανένας να πολύ καλά να κοιτάξει τι είναι αυτό που παραλαμβάνει. Την παράδοσή του, την θέση του, τι έχετε μαζί του, την ιστορία του, τον narrative του. Και από εκεί επιλέγοντας τις βασικές κεντρικές ιδέες, όχι πολλές, αλλά εστιάζοντας σε έναν κορμό βασικών ιδεών, αυτά είναι οι κατευθύνσεις, είναι οι οδηγοί, είναι αυτά που σε βοηθάνε να επιλέξεις όταν βρίσκεσαι σε ένα σταυροδρόμι και δεν ξέρεις προς ποια κατεύθυνση να πας. Έχεις τους κανόνες, τους οποίους δεν υπάρχουν σωστοί και λάθος, εσύ τους έχεις επιλέξει και αυτοί είναι οι κανόνες σου. Εσύ δημιουργείς το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείς την αρχιτεκτονική και κάνεις επιλογές σου. Αυτά είναι τα βοηθήματά σου λοιπόν, δεν είναι οι δυσκολίες. Δεν πρέπει να τα βλέπει κανένας ως βάσανο. Πιστεύω ότι έτσι ο καθένας με την οπτική του συμπληρώσατε μια πολύ καλή σφαιρική απάντηση. Ευχαριστούμε και εσάς που θέσατε την ερώτηση, αλλά και εσάς που απαντήσατε τόσο όμορφα. Επίσης, ευχαριστούμε για όλες τις απαντήσεις σας και τους τρεις. Ειλικρινά πιστεύω ότι σας ξέρω αρκετά καλύτερα τώρα. Δηλαδή, ουσιαστικά καταφέραμε να επιτύχουμε το στόχο της εκπομπής. Ήταν πολύ επικοδομητική η συζήτηση. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 4 το απόγευμα για την εκπομπή 100% του Olympic Destinations. Οι οικοδεσπότες, τον Δημήτρη Αντωνάκο και τον Δημήτρη Βασιλείου και 4 διαφορετικούς προορισμούς. Κύριε Αντωνάκο, λόγο σε εσάς. Καταρχάς, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω θερμά και τους τρεις προσκεκλημένους. Τελικά, είπα και την προηγούμενη εκπομπή 100% Hospitality Person ότι η πανδημία μας έκανε να βρούμε τρόπους για να παρουσιάσουμε καλύτερα τους συμμετέχοντες στα 100% Hotel Design Award, μια και δεν είχαμε τη φυσική έκθεση. Και ψάχνοντας για τρόπους, ο τρόπος αυτός να τους γνωρίζουμε και ως πρόσωπα αποδεικνύεται σταδιακά καταπληκτικός, δηλαδή μάλλον και εκτός πανδημίας θα το συνεχίσουμε, γιατί εκτός από το γραφείο μαθαίνουμε και τον αρχιτέκτονα ως πρόσωπο, βλέπουμε πώς αντιμετωπίζει τα ζητήματα και είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό αυτό. Δηλαδή, όπως είπες, Δάφνη, και εγώ αισθάνομαι ότι τους ξέρω καλύτερα. Τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το απόγευμα, στην ουσία θα έχουμε, όπως είπες, 4 διαφορετικούς προορισμούς, εκπροσώπους μάλλον από 4 διαφορετικούς προορισμούς ως προσκεκλημένους. Μιλάμε για την ΚΟ, άρα μιλάμε για έναν θερινό προορισμό. Και κατόπιν είναι το πρώτο μέρος από ορεινούς προορισμούς. Σήμερα θα έχουμε μαζί μας Αράχοβα, Δελφούς και Μαγνησία. Τώρα βέβαια θα μας ενημερώσει live και τι γίνεται μετά τον χθεσινό σεισμό από τη Μαγνησία, αλλά ωστόσο θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση νομίζω, να πάρουμε μια εικόνα για το πώς 2 κατηγορίες προορισμών εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους, θερινός από τη μία, ορεινός από την άλλη, αντιμετωπίζουν το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν, που είναι ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο ακόμη έτσι, το έχουμε μπροστά μας και ψάχνουμε να βρούμε απαντήσεις. Θα τα πούμε το απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.